Βρισκόμαστε στο Mobile World Congress της Βαρκελόνης, έξω από το Media Village και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην κάμερα του Infocom τον κύριο Στάθη Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής της MLS και μέλος του δούσου της εταιρείας. Χαίρετε και καλώς ήρθατε στη Βαρκελόνη. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής οι επαφές σας εδώ? Οι επαφές έχουν πάει αρκετά ικανοποιητικά και συνεχίζονται και για τις επόμενες ημέρες. Είναι το Mobile World Congress τα τελευταία χρόνια, αν είναι γνωστό ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας και των τεχνολογιών που την περικλείουν. Οπότε είναι αρκετά σημαντικό και είναι ευκαιρία και για μας να είμαστε εδώ πέρα, να έχουμε επαφές με κάποιους βασικούς συνεργάτες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για το 2019. Υποθέτω ότι για να βλέπουμε εδώ την MLS σημαίνει ότι η στρατηγική σας περιλαμβάνει την εξωστρέφεια. Πόσο σημαντική είναι αυτή? Η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντική για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως σε ποιο industry βρίσκονται. Είναι και για μας κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που το θέλουμε και σαν εταιρεία, το θέλουν και οι μετοχοί μας. Αλλά όπως λέμε, για να μπορέσεις να την λειτουργήσεις και να είσαι εξωστρεφής και επιτυχημένα εξωστρεφής, θα πρέπει να έχεις ήδη βάλει τις βάσεις στην εχώρη αγορά. Εμείς το παρομοιάζουμε λιγάκι και σαν, ξέρετε, το ποδοσφαιρικό γεγονός. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις πάρει κάποιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα για να μπορείς μετά να είσαι εξωστρεφής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το 19 είναι η χρονιά που θα έχουμε μια παρουσία σε ξένες αγορές, όπως το έχουμε δηλώσει. Ας πούμε και δύο λόγια για την Mike. Τι γίνεται γύρω από το οικοσύστημα της Mike και σε πόσες γλώσσες πλέον θα την έχουμε διαθέσιμη και πότε? Η Mike, όπως θα γνωρίζετε και εσείς που παρακολουθείτε τεχνολογικά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, είναι το The Next Big Thing με πολύ μεγάλη διαφορά. Η Mike, οι συσκευές, η ψηφιακή βοηθή. Και η MLS έχει κάνει την πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα, η οποία ήδη μιλάει σε 9 γλώσσες από το ξεκίνημα παράλληλα δουλευόντουσαν και έχει το potential να δουλευτεί και να μιλάει και άλλες γλώσσες. Εκτιμούμε ότι μέσα στο 2019 θα έχουμε παρουσία σε αρκετές γειτονικές μας αγορές. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Υπάρχει ταβάν έτσι, για το οικοσύστημα που μπορεί να στηθεί γύρω από την Mike? Είναι μια πλατφόρμα η οποία δεν μπορεί να έχει κάποιο περιορισμό. Το smart home, οι κλήσεις, το entertainment κομμάτι έχει πάρα πολλές συνέργειες και το οικοσύστημά της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το βασικό όμως πρέπει να γίνει τώρα είναι να γίνει ένα educate the market, όπως λέμε, να καταλάβει δηλαδή ο καταναλωτής και ο χρήστης στην Ελλάδα ακριβώς πώς μπορεί να τον βοηθήσει ο ψηφιακός βοηθός και να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Κύριε Γιακούμπλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες της εκδήλωσης. Καλά, ευχαριστούμε πολύ.